Στι 70.000 ξεπέρασαν τα τεστ για κορονοϊό στο εργαστήριο κλινικής ιολογίας τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου στην περιφέρεια Κρήτη. Το εργαστήριο διαχειρίζεται τα δείγματα σηκώνοντα όλο αυτό το εργασιακό φορτίο από τον περασμένο Μάρτιο με μόλι 8 βιολόγου και μία γραμματέα. Μάλιστα, τα δείγματα που διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση φτάνουν πλέον ακόμα και τα 2.000. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 55.000 δείγματα από τα αεροδρόμια της Κρήτης, περίπου 4.500 από τις κινητές ομάδες υγείας και περισσότερα από 8.000 δείγματα από ανθρώπους που προσήλθαν σε υγειονομικές μονάδες για έλεγχο. Αρκετές φορές το προσωπικό είναι αναγκασμένο να εργάζεται έως αργά. Οι ανάγκε του εργαστηρίου είναι ολοένα και μεγαλύτερε. Το εργαστήριο προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυξημένε απαιτήσει λειτουργεί από τι 8 το πρωί, πολλέ φορέ μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα, Προκειμένου τα αποτελέσματα να εξάγονται στον χρόνο που πρέπει και τα στοιχεία να φτάνουν στην ώρα του στι υγειονομικέ μονάδε, στον ΕΟΔΗ αλλά και τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Το πρωτόκολλο που τηρείται είναι αυστηρό αναφορικά με τη διαδικασία επεξεργασία των δειγμάτων που φτάνουν καθημερινά για μόλυνση από κορονοϊό. Τα δείγματα έρχονται από εξωτερική ειδική είσοδο για να μην υπάρχει καμία εμπλοκή με το υπόλοιπο κτίριο, ενώ υπάρχει ειδικό σχεδιασμό. Αφού παραλαμβάνονται, ανοίγονται σε ειδικού θαλάμου και γίνεται το πρώτο στάδιο επεξεργασία του, που είναι το άνοιγμα, η εκχείληση των νουκλεϊκών οξέων από τα βιολογικά δείγματα που έχουν παραληφθεί και η προετοιμασία του, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για το δεύτερο στάδιο, που είναι αυτό που λέμε η PCR, η μεθοδολογία που ανιχνεύει αν υπάρχει γενετικό υλικό του κορονοϊού ή όχι. Μετά και από το δεύτερο στάδιο, ακολουθεί ο χαρακτηρισμό του δείγματο σε αρνητικό ή θετικό και αμέσω μετά γίνεται η καταχώρησή του στο Εθνικό Μητρό Ασθενών COVID-19 και βέβαια, η ενημέρωση των αρχών είτε του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία είτε τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Το εργαστήριο, εκτό από την καθημερινή ασχολία με τα αποτελέσματα για COVID-19, συμμετέχει στην ευληματική και εθνική εμβέλεια δράση, την οποία προανήγγειλε ο ίδιο ο Πρωθυπουργό και έχει σαν σκοπό να αναλύσει το γενετικό υλικό όλων των θετικών δειγμάτων για κορονοϊό και να δούμε τι αλληλεπιδράσει και τι συσχετήσει υπάρχουν μεταξύ γονιδιωμάτων του ιού που ανιχνεύονται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά περιβάλλοντα, όπω για παράδειγμα η Κρήτη, σε σχέση με άλλε περιοχέ τη χώρα, και να γίνει συγκριτική μελέτη.